Καλησπέρα, εδώ ο Στέφανος. Σήμερα, στο βίντεο αυτό, θέλω να σου πω πώς να σπάσεις τη ζώνη άνεσή σου. Σκέψου ότι έχεις να ζήσεις μία ζωή σε αυτό τον πλανήτη και έχεις δύο πιθανά μονοπάτια που μπορείς να βαδίσεις. Το ένα είναι να ζήσεις μια ζωή στη ζώνη άνεσή σου. Να κάνεις ό,τι σου έχουν υπαγορέψει σχολεία, γονείς, φίλοι, το στενό σου κοινωνικό περιβάλλον και να κινείσαι, εν πάση περιπτώσει, σε ένα στενό πλαίσιο ορίων που σου έχουν θέσει. Το δεύτερο μονοπάτι είναι να ακολουθήσεις αυτό που πραγματικά θες, αυτό που πραγματικά λέει η καρδιά σου. Γιατί λοιπόν να μην ακολουθήσεις το δεύτερο μονοπάτι και δεν σου λέω απαραίτητα να πετύχεις, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσεις. Ξέρω ότι είναι κόντρα σε σένα τα συναισθήματά σου. Έχεις ένα πράγμα που σε σταματάει και αυτό είναι ο φόβος. Είναι ένα πράγμα εσωτερικό, μια εσωτερική αντίσταση που νιώθεις, που σε σταματάει, σε κάνει να διστάζεις κάθε φορά που είναι να επιλέξεις αυτό που λέει η καρδιά σου, αυτό που πραγματικά θες. Φοβάσαι το άγνωστο, φοβάσαι τη χαοτική κατάσταση που μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη σου προσπάθεια. Θέλω να σου θυμίσω πώς ένιωσες και τι συνέβη ακριβώς μετά τον τελευταίο σου χωρισμό, ακριβώς μετά την τελευταία σου απόλυση από τη δουλειά, την τελευταία φορά που απορρίψαν το βιογραφικό σου, την τελευταία φορά που πήγες γυμναστήριο. Όλες αυτές οι καταστάσεις έχουν ένα κοινό. Δημιουργούν μια χαοτική κατάσταση γύρω από εσένα. Για παράδειγμα, όταν πηγαίνεις γυμναστήριο, αυτό που προκαλείς είναι μια ανισορροπία του μυϊκού σου συστήματος. Κάνοντας άσκηση, καταστρέφεις το μυϊκό συστό και τον αναγκάζεις να αναπτυχθεί καλύτερα, τον αναγκάζεις να εξελιχθεί. Τώρα θέλω να σκεφτείς ένα σενάριο στο οποίο βρίσκεσαι στο χείλος ενός γκρεμού. Και στο κενό είναι αυτό που πραγματικά θέλεις να κάνεις. Αν ξεκινήσεις να το σκέφτεσαι αντί απλά να πηδήξεις, τότε το πιθανότερο είναι ότι θα βρεις ένα σωρό δικαιολογίες για ποιο λόγο να μην το κάνεις. Θα ξεκινήσεις να εκλογικεύεις καταστάσεις και κυρίως να μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Θα λες ότι φταίει ο ένας, φταίει η κατάσταση, φταίει ένας περίεργος παράγοντας για τον οποίο δεν κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Αυτό που φοβάσαι είναι το άγνωστο που σε περιμένει στο κενό στο οποίο θα πηδήξεις. Η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που μπορείς να έχεις είναι ότι μπορείς να ελέγξεις όλους τους παράγοντες γύρω σου. Φοβάσαι να αποτύχεις και θέλεις πάντα να νικάς. Αυτό που δεν σου είπε κανένας είναι ότι δεν υπάρχει νίκη με την απόλυτη έννοια της λέξης. Αυτό που υπάρχει είναι θυσίες και στιγμές με τα κατορθώματά σου. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πηδήξεις και θα κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις, θα αναγκαστείς να εξελιχθείς, θα αναγκαστείς να το κάνεις να συμβεί. Ο Φρίντριχ Νίτσε έλεγε ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βάζεις τον εαυτό σε καταστάσεις στις οποίες δεν έχεις εναλλακτική. Σκέψου λοιπόν το ίδιο σενάριο που βρίσκεσαι στο χείλος του γκρεμού, μόνο που αυτή τη φορά έρχομαι εγώ και σου βάζω ένα πιστόλι στον κρόταφο και σου λέω είτε πηδάς είτε πεθαίνεις. Τότε δεν έχεις περιθώριο κινήσεων και αναγκάζεσαι να κάνεις αυτό που πραγματικά θες. Σε όποια περίπτωση, ό,τι και να συμβεί, από τη στιγμή που θα πηδήξεις, θα βγεις πολύ πιο δυνατός, πολύ πιο εξελιγμένος και στο κάτω-κάτω θα κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Μην το σκέφτεσαι παραπάνω, ήρθε η ώρα να αναλάβεις δράση.